Παραμονές του Συλλαλητηρίου στην Αθήνα για το Μακεδονικό, πέρα από το πολιτικό ενδιαφέρον και τις παρενέργειες που προκαλεί η σύναξη της προσεχούς Κυριακής στα κόμματα, τόσο στην κυβέρνηση, στους ανεξάρτητους Έλληνες, στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς επηρεάζει τους συσχετισμούς στην Εκκλησία της Ελλάδος. Καθώς με φόντο το Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται, να αχνοφαίνεται το παιχνίδι για την επόμενη μέρα της διαδοχής στην Εκκλησία της Ελλάδος. Η μετά ιερώνυμο εποχή έχει αρχίσει σιγά σιγά να συζητείται στους κύκλους της ιεραρχίας, κυρίως από δύο παρεμβάσεις. Η πρώτη παρέμβαση είναι του Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικολάου, ο οποίος ευλόγησε με μήνυμά του το Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και λίγες ώρες πριν το Συλλαλητήριο της Αθήνας, με μήνυμά του, στήριξε την σύναξη της προσεχούς Κυριακής και μάλιστα είπε ότι πρώτα Θεός θα είναι εκεί. Μίλησε συγκεκριμένα ο Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος για ένα συλλαλητήριο το οποίο είναι έκφραση της λαϊκής βούλησης, αρκεί να μην το κακοποιήσουν ακρότητες και κρυφές ποταπές σκοπιμότητες. Στον αντίποδα, ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να είναι εκ των διεκδικητών της ιεραρχίας, ένα πρόσωπο το οποίο έχει ασκεί σημαντική επιρροή σε πολλούς ιεράρχες, είναι ο Μυσηνίας Χρυσόστομος, ο οποίος με ένα κέριο άρθρο του, μια κέρια παρέμβασή του τις προηγούμενες ώρες, τάχτηκε κατά των συλλαλητηρίων, λέγοντας ότι τα συλλαλητήρια της λαοσυνάξης στο παρελθόν της πλήρωσε ακριβά η Εκκλησία και μάλιστα σημείωσε ότι η διοργάνωση αυτών των συλλαλητηρίων είναι ξένη προς το θεσμό της Εκκλησίας. Με φόντο λοιπόν το Συλλαλητήριο της Αθήνας αρχίζει να ανοίγει το παιχνίδι της διαδοχής. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς θα σχηματοποιηθούν οι συμμαχίες αλλά και οι διάφορες συνεργασίες στο εσωτερικό της Εκκλησίας, καθώς να θυμίσω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος σε μια από τις πρώτες του συνεντεύξεις, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη του συνέντευξη στην εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, είχε πει ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του ισοβίως, αλλά αντιθέτως θα παραιτηθεί. Και μάλιστα τότε ο Ιερώνυμος, ο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, σημείωσε ότι δεν θα ήθελα να είμαι ένας αρχιεπίσκοπος που του τραβάνε από τα χέρια και τον ανεβάζουν με το ζόρι να καθίσει στο θρόνο του. Με φόντο λοιπόν την σύναξη της προσεχούς Κυριακής αρχίζει να ανοίγει και το παιχνίδι στην Εκκλησία για την μετά ιερώνυμο εποχή και μάλιστα τώρα με πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με σαφείς τοποθετήσεις. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε για την επόμενη μέρα στην Εκκλησία και τη μάχη της διαδοχής.